νόμιμες προσλήψεις. Ενάντια στην κατάρρευση των δομών ψυχικής υγείας παιδιών και των παιδοχειρουργικών κλινικών της Κρήτης, που είναι οι επόμενες οι οποίες απειλούνται με λουκέτο, διαδήλωσαν σωματεία υγειονομικών και εκπρόσωποι φορέων που βρέθηκαν στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο δεν μπορεί η κυβέρνηση και δεν θέλει να λειτουργήσει παιδοψυχιατρική κλινική, παιδοχειρουργική, να έχει κλειστά κρεβάτια εντατικής θεραπείας, κλειστά κρεβάτια χειρουργικά εξαιτίας της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης. Η μαχόμενη υγειονομική, το απαντάμε και εδώ από την Κρήτη, ότι αυτή η πολιτική της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης δεν θα περάσει. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με αίτημα την άμεση πρόσληψη προσωπικού που θα στελεχώσει τις συγκεκριμένες κλινικές, οι οποίες εξυπηρετούν τις ανάγκες της Κρήτης αλλά και όλου του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Και αυτές οι δύο μοναδικές κλινικές για την Κρήτη, που κινδυνεύουν και αυτές να έχουν την ίδια τύχη της παιδοψυχιατρικής και να οδεύσουν προς κλείσιμο ή να γίνουν μια απλή μονάδα που δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Ειδικά στις δομές ειδικής αγωγής είναι τεράστια έλλειψη και δυσκολεύει πάρα πολύ τη δουλειά μας και τη δουλειά των συναδέλφων στα ειδικά σχολεία το γεγονός ότι περιμένουν πάρα πολύ προκειμένου για μια ψυχιατρική εκτίμηση αφενός. Αφετέρου, οι γονείς αναγκάζονται να βάζουν βαθιά στο χέρι στην τσέπη για να ζητούν ψυχιατρικές εκτιμήσεις μετά από πολύ χρόνο και έξω στον ιδιωτικό τομέα. Οι υγειονομικοί μιλούν για εικόνα διάλυσης που απλώνεται σε όλα τα νοσοκομεία με στόχο, όπως καταγγέλουν, την πλήρη ιδιωτικοποίηση του χώρου της υγείας. Τους διαμηνύουμε ότι η πολιτική αυτή δεν θα περάσει, όπως και δεν πέρασε τα προηγούμενα χρόνια με τους αγώνες τους ενωτικούς όλου του κρητικού λαού μαζί με τους υγειονομικούς. Το σύνολο των εργαζομένων και τα μέλη μας έχουν ανάγκη από δημόσια δωρεάν υγεία, ειδικά σε μια περίοδο που η ακρίβεια κατατρώει το εισόδημά μας, όλα ακριβαίνουν, οι μισθοί μας μένουν στο ίδιο επίπεδο. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο λέει όλη η δημόσια υγεία να υποχρηματοδοτηθεί, να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά τα οποία χρειάζεται ο λαός, ώστε να πηγαίνουμε μαζικά με τα λεφτά μας στους ιδιώτες. Στην κινητοποίηση συμμετείχε και το προσωπικό καθαριότητας του Παγνή, που παραμένει εδώ και χρόνια σε ομοιρία με συμβάσεις. Γίνει, δεν είναι αυτό βιολί κάθε τρεις μήνες, ανανέωση στην ανανέωση. Έχουμε παλέψει με την επιδημία τόσο πολύ όλοι οι καθαρίστριες. Και περιμένουμε από τον Υπουργό μία θετική απάντηση. Θα γίνουμε εμείς τόσες χιλιάδες οικογένειες που έχουμε παλέψει πάρα πολύ. Και όχι τρίμηνες. Πια η κοροϊδία πρέπει να σταματήσει.